Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, μεταξύ μας πιστεύω ότι περισσεύουν τα πολλά λόγια και οι διευθυντικοί προσδιορισμοί. Για όλους μας αποτελεί χαρά και ξεχωριστή τιμή η συμμετοχή στη σημερινή μας συνάντηση. Εμείς ως γιατροί πιστεύουμε ότι η ιατρική έρευνα στο σύνολό της αποτελεί παράγοντα ισχυρής αναπτυξιακής όθησης. Επίσης θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα υπουργεία, στα πανεπιστήμια, στα ιστιτούτα και στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της βιοιατρικής και της καινοτομίας, που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Με αυτά τα σύντομα λόγια σας καλωσορίζω και να σας συστήσω τους συναδέλφους μου. Από δεξιά έτσι προς τα αριστερά είναι ο κύριος Βαρδικούλιας, καθηγητής νευρολογίας, ο κύριος Ρήτης, καθηγητής παθολογίας αιματολογίας, άμα καν διορθώνεται και το γνωστικό αντικείμενο, έτσι κυρίως με την έρευνα ασχολείται. Ο αιματολόγος δίπλα είναι ο κύριος Κοτσιανίδης, η γενετήτρια η κυρία Κόφα, ο καθηγητής παθολογίας ο κύριος Μαλτέζος, ο κύριος Ξενίδης είναι ο ογκολόγος. Τον κύριο Σιμόπουλο, τον πρώην πρόεδρο και πρίτανη, γνωρίζετε, χειρουργός. Τον πρόεδρο της ιατρικής, τον χειρουργός, τον κύριο Πολυχρονίδης. Δεν πειράζει, Ραλέκο, τι να κάνουμε, τόση κούραση που έχουμε από χθες. Είναι της φαρμακολογίας ο καθηγητής ο Γιώργος Κολιός. Ο κύριος Κουκουράκης της ακτινοθεραπείας καθηγητής. Ο Κοσμήτωρας της καθηγητής νεφρολογίας, ο κύριος Πασαδάκης, και ο καινούργιος πρόεδρος της ιατρικής, ο κύριος Πικιακούδης, χειρουργός. Πολύ γνωριζόμαστε. Καλώς ήρθατε και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την αναμονή. Αυτό που ήθελα να σας πω έτσι ήταν, είναι κάποιες πρωτοβουλίες τώρα, να μην κάνω ξανά μια πλήρη παράθεση των πρωτοβουλειών που έχουμε αναλάβει στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, δηλαδή από πλευράς παιδείας η αρμοδιότητα με εμένα εστιάζεται καθαρά στην έρευνα και την καινοτομία. Όπως ξέρετε είναι ένα νέο χαρτοφυλάκιο και αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει είναι πρωτοβουλίες τέτοιες που στις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα καταρχήν αποσκοπούν στη στήριξη του δυναμικού, αυτό που λέμε capacity maintenance και capacity building, δηλαδή του δυναμικού του ανθρώπινου και των υποδομών. Αυτό ήταν ένας κύριος στόχος. Το δεύτερο είναι στο να δούμε κάποιες αξιοποιήσιμες ιδέες, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο συντεταγμένο και αποτελεσματικό, έτσι πολύ περιληπτικά. Όπως είπα και στην παρουσίαση που έκανα προηγουμένως, έχουμε δύο πυλώνες. Είναι και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αγορά ή την κοινωνία, τι θέλει. Απ' την άλλη μεριά, εκείνο που μας ενδιαφέρει πολύ και αυτός είναι ένας δεύτερος πυλώνας, είναι η επιστημονική έρευνα που προέρχεται από αυτό που λέμε επιστημονική περιέργεια. Έτσι. Δεν είναι κατά ανάγκη κάτι που άμεσα θα οδηγήσει σε κάτι αυτό που λέμε χρήσιμο. Το χρήσιμο είναι άλλωστε κάτι το πολύ σχετικό. Τώρα έχουν γίνει μια σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών, θεσμικών καταρχήν παρεμβάσεων, που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία, με την προσπάθεια δημιουργίας ελκυστικών συνθήκων για ερευνητική δουλειά. Δηλαδή δεν είναι μονάχα το να έχει κανένα θέση εργασίας, αλλά να έχει και ελκυστικές συνθήκες σε θύλακες που πραγματικά εμπνέουν και μπορούν να λειτουργήσουν σαν πόλη έλξης κυρίως νέων επιστημόνων, που συνδέεται αυτό με αυτό που είπαμε, με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για brain drain και όλα αυτά και στοιχεία σχετικά. Επομένως, αν είναι κάποια δραστηριότητα που θα θέλατε να στηριχθεί από άποψη στρατηγικής και το τι έρχεται στο μέλλον, μπορεί να χρησιμοποιήσετε τέτοιους πόρους και άλλες ευκαιρίες που υπάρχουν. Κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει και το Πανεπιστήμιο εδώ νομίζω αρχίζει να ωφελείται, έχει δημιουργηθεί το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Η ιδέα εδώ είναι να έχουμε κάτι σαν το NIH, σαν το NSF.